Λοιπόν, ο απολογισμός, ο εκλογικός απολογισμός, φέρνει κάποιους δημάρχους αντιμέτωπους με ποσοστά ιδιαίτερα αυξημένα σε ό,τι έχει να κάνει με την εκλογή του στο δημαρχιακό θόκο. Επανεκλογή επί της ουσίας, κύριε Μπαριτάκη, στο Δημοβιάννου, μετά από ένα διάλειμμα, μέσα εισαγωγικά το διάλειμμα, μιας και ήσασταν στο κομμάτι της περιφέρειας. Επιστρέφεται στο Δημοβιάννου και μάλιστα πανηγυρικά. Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνδημότες μου, δημότες και δημότες του Δήμου, στους συνεργάτες μου, στους υποψήφιους που όλοι μαζί, μια ομάδα δυνατή, δώσαμε τον αγώνα και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που είναι τιμητικό στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπο όλων των συναδέλφων των υποψηφίων, που από σήμερα, από χθες το βράδυ, έχουν μια μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και η ευθύνη η οποία είναι μεγάλη, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε, να βελτιώσουμε, να επιλύσουμε προβλήματα που έχει ανάγκη ο Δήμος μας, που έχουν ανάγκη οι δημότες μας. Από τα πιο υψηλά ποσοστά που μιλάνε στην Ελλάδα, κύριε Μπαριτάκη, το δικό σας. Το 16% δεν είναι και μικρό βάρος στις πλάτες, εδώ που τα λέμε, κύριε Μπαριτάκη. Είναι σε πανελλήνιο επίπεδο, είναι το τρίτο ποσοστό σε δήμους που υπήρχε αντίπαλο. Δηλαδή υπήρχαν και κάποιοι δήμαρχοι. Ναι, ήταν και 5-6 νομίζω που δεν ήταν μόνοι τους. Ναι, σωστά. Τώρα, η επιστροφή στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, πώς είναι, υπό την έννοια ότι πρέπει να αναμορφωθεί ξανά το αυτοδιοικητικό πλάνο των προτεραιοτήτων, σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με την περιοχή. Ναι, σίγουρα, κοιτάξτε να δείτε, ήταν, όπως είπα, τιμητική πρόσκληση προς το πρόσωπό μου, γιατί ενώσαμε δυνάμεις, συνθέσαμε προγράμματα, ήρθαν τα στελέχη του Δήμου και από την αντιπολίτευση μαζί και κάναμε έτσι μια ενιαία παράταξη και διεκδικήσαμε το Δήμο. Άρα έχουμε το σχεδιασμό, το πλάνο, να δούμε τις υποδομές μας, να δούμε έργα τα οποία πρέπει να συνεχίσουν, να δούμε πού μπορούμε να στοχεύσουμε συγκεκριμένα, είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε σε υποδομές, είτε σε το θέμα του χωρικού σχεδιασμού, το πολεοδομικό σχεδιασμό. Να δούμε το αεροδρόμιο, το οποίο σε λίγο θα το έχουμε στη γειτονιά μας και χρειάζεται να γίνονται κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις. Να δούμε κάποιες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες πρέπει να απορροφηθούν, να ολοκληρωθούν, που είχαν σχεδιαστεί από προηγούμενη θητεία. Άρα όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Το σχεδιασμό έτσι ώστε 1η του Γενάρη να μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα, να δούμε και τον προϋπολογισμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό, πρέπει να έχουμε προϋπολογισμό, γιατί είναι το εργαλείο το οποίο υλοποιεί ένα τεχνικό πρόγραμμα. Άρα με όλα αυτά και γνωρίζοντας κάθε γωνιά και κάθε στοιχείο του Δήμου, μαζί με τους συνεργάτες, μαζί με το προσωπικό του Δήμου που είναι λίγο, αλλά είναι μάχη. Τώρα μας προλάβατε, θέλω να σας ρωτήσουμε, γιατί ο Δήμος Βιάννου είναι ένας μικρός Δήμος της ενδοχώρας. Προσωπικό υπάρχει στο Δήμο Βιάννου, κύριε Μπαριτάκη? Υπάρχει το προσωπικό, το οποίο είναι ικανότατο, το οποίο δουλεύει. Σίγουρα είναι λίγο, αν δούμε με σχέση με άλλους Δήμους, υπάρχει υποστελέχωση. Θα δούμε όμως και πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε σε κάποιους τομείς που μας δίνει όμως τη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια του νόμου να ενισχυθούν, όπως είναι η τεχνική υπηρεσία ή όπου αλλού χρειάζεται. Και πρέπει μετά να προχωρήσουμε στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ήδη έχω μιλήσει και με κυβερνητικά στελέχη σήμερα. Θα προγραμματίσω επισκέψεις στην Αθήνα με τον Περιφερειάρχη. Α, ήδη δηλαδή από τις πρώτες ώρες μπήκατε σε τροχιά. Πιάσε δουλειά κατευθείαν. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα θέλουν και τις ανάλογες διευθετήσεις. Ποιο είναι το πρώτο κυβερνητικό στέλεχος που θα δείτε, κύριε Μπαριτάκη? Κοιτάξτε, έχω μιλήσει και με τον υπουργό, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, μιλήσαμε με τον υφυπουργό, τον Μάξιμο τον Σενετάκη, με τον υπουργό ψηφιακής μεταρρύθμισης, τον κύριο Πασεργίου, ο οποίος ήταν και πρώην δήμαρχος και καλός συνάδελφος. Έχουμε δηλαδή, αλλά θα δούμε και το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και κάποια άλλα υπουργεία, όπως υποδομών. Ένα σημαντικό υπουργείο, διότι υπάρχουν μελέτες που είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και έχουν να κάνουν με τον νότιο άξονα στην περιοχή μας, όπως είναι η. Που έχει μια μεγάλη ωριμότητα ο δρόμος Βιάννος, Καλάμι, Μύρτος, Ιεράπετρα. Έχει μια πολύ καλή ωριμότητα, το παρακολουθούσα και εγώ και έχω ενημερωθεί. Είναι ένα έργο το οποίο είναι διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και πρέπει να το. Αυτό το ΝΟΑΚ ουσιαστικά που λέτε, κύριε Μπαριτάκη. Είναι ένα τμήμα του ΝΟΑΚ, αλλά είναι χαρακτηρισμένο ως διευρωπαϊκό δίκτυο και έχει προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις. Αισθάνομαι λίγο ότι το νότιο τμήμα το έχουμε λίγο ξεχασμένο. Είναι ξεχασμένο. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, έχει κάποιους προϋπολογισμούς οι οποίοι είναι μεγάλοι, αλλά κάποια στιγμή θα δούμε, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να τα διεκδικήσουμε όλα αυτά. Και εδώ θα απαιτηθούν και σε όλα αυτά να έχουμε και με τους όμορους Δήμους που
περνάει αυτό το δίκτυο, όπως είναι ο Δήμος Μηνά Παιδιάς, όπως είναι ο Δήμος Ιεράπετρας. Μας ενδιαφέρει να έχουμε προσβασιμότητα, μας ενδιαφέρει να δούμε τις επενδύσεις που ξεκίνησαν ήδη στο Δήμο Βιάννης, σημαντικές επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, με μεγάλοι έτσι σοβαροί επιχειρηματίες που ήρθαν να επενδύσουν στην περιοχή μας. Υπάρχει μια αποκέντρωση στο τουριστικό επιχειρήν. Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον αναζητούν ακόριστους προορισμούς. Είναι επενδυτές οι οποίοι είναι θα έλεγα από τους ισχυρούς επενδυτές σε όλη εθνικό επίπεδο που έρχονται στην περιοχή τη δικιά μας. Βλέπουμε και στον ορεινό όγκο να γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις και επενδύσεις από επενδυτές, ειδικά σε παλαιά χτίσματα, τα οποία θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε για ψηφιακούς δωμάδες. Γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή σε χωριά τα οποία και κυρίως σε εγκατελειμμένα παλαιά κτίρια. Θα δώσουν πνοή, ζωντάνια. Βεβαίως. Πρέπει να δούμε αυτό το σχεδιασμό. Γι' αυτό μίλησα και πολυδομικό σχεδιασμό του Δήμου, γιατί σίγουρα και το Υπουργείο Περιβάλλοντος που πρέπει να δούμε τον πολυδομικό σχεδιασμό, γιατί θέλουμε να επιταχυνθούν διαδικασίες ενός νέου ταξικού πλέον. Και πληθυσμιακά θεωρείτε ότι θα βοηθήσει αυτό το Δήμο, δηλαδή να παραμείνει ο κόσμος στην περιοχή? Έχουμε δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον είναι ο πρωτογενής τομέας που δίνει δουλειές. Και κοιτάξτε, και το ελαιόλαδο που σίγουρα τώρα έχει μια ελκυστική τιμή του, αλλά και τα πρώιμα κυπευτικά μαζί με την καλλιέργεια της μπανάνας, τα οποία κρατάνε πολύ νέο κόσμο στην περιοχή. Εάν γίνουν κάποιες στοχευμένες επενδύσεις, να μπορούν να αναπτύξουν τις καλλιέργειες αυτές, τις δυναμικές καλλιέργειες, θεωρώ ότι έχουμε η επόμενη μέρα μαζί με σε συνδυασμό με ένα αεροδρόμιο που αλλάζει το τοπίο σε μια περιοχή που είναι κοντινή απόσταση, ένα τέταρτο, 20 λεπτά είναι η απόσταση από το νέο αεροδρόμιο. Με το θέμα της προσβασιμότητας, οδική στο νέο αεροδρόμιο, είμαστε εντάξει για το Δήμο Βιάννου? Όχι. Θέλουμε να εξυγχρονιστεί το δικό δίκτυο που συνδέει, γι' αυτό μίλησα. Ο δρόμος ο οποίος πάει μέχρι Ιεράπετρα θέλει άμεσα εξυγχρονισμό. Ήδη το κομμάτι που είπατε που είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Επιδημών, Βιάννος, Καλάμη Μύρτος, έχω μια ωριμότητα της τάξης των 9% με χτιματολόγιο. Βέβαια είναι ένα κοστοβόρο έργο, έχει ένα τσετό κόστο να γίνει, αλλά σκεφτείτε ότι θα κάνουμε τη διαδρομή Βιάννος Ιεράπετρα σε 10 λεπτά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως είναι στόχοι, θα τους βάλουμε, θα τους διεκδικήσουμε. Και σιγά σιγά πιστεύω με τις μελέτες, όταν έχουμε οριμότητα μελετών, είναι έργα τα οποία δεν θα χαθούν, θα επενδυθούν. Θέλουμε και ένα καλό οδικό ασφαλές δίκτυο στα παράλια του Δήμου μας, στην Ένωση από το Τσούτσουρα να πάμε μέχρι το Μύρτος. Εκεί θέλουμε ένα καλό παραλιακό δρόμο βόρεια των Κισμών. Αυτά είναι αναπτυξιακά έργα που πρέπει και ήδη, αλλά περνούν το Δήμο. Δεν είναι έργα τα οποία μπορεί να υλοποιήσει ένας Δήμος. Εμείς θα διεκδικούμε, να βοηθήσουμε, να τα ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν, αλλά θεωρούμε ότι η πολιτεία, η περιφέρεια θα είναι αρρωγός σε μια δύσκολη ομολογουμένως προσπάθεια. Κύριε Μπαρητάκη, αναφερθήκατε πριν στον πρωτογενή τομέα που παίζει σημαντικό ρόλο και στο Δήμο σας. Νερό θα έχει ο αγροτικός κόσμος για να ποτίζει. Τώρα, να και πω. Να δούμε λίγο και τα έργα υποδομής σε αυτό το μέτωπο. Κοιτάξτε, έχει πλήρη οριμότητα το φράγμα Μυρών Αγίου Βασιλείου, το οποίο είναι έτοιμο. Είναι 16 εκατομμύρια ευρώ η κατασκευή του. Αν αύριο πει το Υπουργείο ότι χρηματοδοτώ, έχει πλήρη οριμότητα, απολωτριώσεις, είναι πανέτοιμο ένα έργο να το χρηματοδοτήσει και να ξεκινήσει κατασκευή. Και περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τα πάντα. Όταν λέμε πλήρη οριμότητα, σημαίνει ότι έχουν πληρωθεί και οι απολωτριώσεις. Έχει κλείσει αυτός ο φάκελος. Παράλληλα, σχεδιάζομαι, σαν δήμαρχος είχα ετοιμάσει προμελέτες για χωροθέτηση 3-4 λιμνοδεξαμενών. Λιμνοδεξαμενές με 200-300.000 κυβικά, δηλαδή να πιάσουμε τα τοπικά όμβρια ύδατα τα οποία μπορούμε να διαχειριστούμε. Τώρα θα πάμε σε μελετητικό στάδιο και μάλιστα με ταχύς ρυθμούς, έτσι ώστε μάλιστα έχουν περιοχές που οι ίδιοι οι κάτοικοι μας δίνουν περιουσίες όπου χρειάζεται προκειμένου να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Σε αυτά πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και η χρηματοδότηση καταλαβαίνετε πλέον ότι είναι θέμα της πολιτείας, πιστεύετε θέμα ότι των προγραμμάτων. Υπάρχει περιθώριο βελτίωση στο αυτό το κομμάτι που λέγεται χρηματοδότηση και την ίδια ώρα αρμοδιότητες και ευθύνες στους Δήμους. Αν τουλάχιστον, όχι περιθώριο σίγουρα υπάρχει βελτίωση. Το θέμα είναι υπάρχει πρόθεση, πολιτική πρόθεση. Βλέπετε, διαβάζετε κάπου στα μηνύματα τα οποία σας έρχονται και από τις κινήσεις που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να γίνεται. Είχαμε, ας πούμε, ένα νέο νόμο σε ό,τι έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες των Δήμων και τη λειτουργία περισσότερο των Δήμων. Διαφαίνεται κάπου ορίζοντας να υπάρξει βελτίωση σε αυτό? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα πάντα χρηματοδοτήσεις. Και το πλαίσιο που τρέχουμε τώρα, το ΕΣΠΑ, το οποίο ουσιαστικά είναι συγκεκριμένες οι δράσεις οι οποίες έχει,
Αναμένουμε τα τομιακά προγράμματα που έχει μεγαλύτερο, έχουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τη μια. Αλλά αυτό που πρέπει να δούμε και σαν αυτοδιοίκηση, και έχω μιλήσει με συναδέλφους άλλων ορεινών δήμων, είναι να δούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. Όλοι μαζί, είμαστε 80 σε όλη τη χώρα. Πρέπει να έχουμε ένα. Δεν έχει βγει ποτέ και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Βεβαίως είναι οι μεγάλες πόλεις, υπάρχουν ανάγκες, αλλά και οι μικροί δήμοι, οι ορεινοί δήμοι, οι νησιωτικοί δήμοι πρέπει να έχουν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο δικό τους. Είναι επιτακτική ανάγκη, το έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης παλαιότερα που είχε καλέσει τους συναδέλφους δημάρχους. Στο Μαξίμου είχε γίνει μια συνάντηση. Θεωρώ ότι τώρα πρέπει να δούμε να το επικαιροποιήσουμε και να τρέξει αυτή η πρόταση. Εγώ θα το πω στον Υπουργό Εσωτερικών. Από τη συνάντηση αυτή και μετά, κύριε Μπαρητάκη, έγινε κάτι στην πράξη? Αυτό που ξέρω ότι σχεδιάστηκε, αλλά στην πράξη ακόμα να ανακοινωθεί, να αναγίνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν το έχουμε. Εμείς πρέπει να πιέσουμε. Άρα πρέπει να γίνει μια συνάντηση, κύριε Μπαρητάκη. Και δεν ξέρω αν θα πιστεύω πρέπει να μας ακούσει ο Πρωθυπουργός. Η ομαδοποίηση των ορεινών και μικρών δήμων, ίσως ένα πιο δυναμικό σχήμα, διεκδικητικό εννοώ, ίσως να είναι και αυτό μια λύση. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε κάποια άλλη χρηματοδότηση πλην να πάμε στα προγράμματα τα ανταγωνιστικά που είναι όλοι μαζί. Δεν υπάρχει κάτι ξεχωριστό. Αν βγει, ας πούμε, από το ΕΣΠΑ αύριο μια πρόσκληση που να λέει ότι κάνω, ας το πούμε, βιολογικούς καθαρισμούς, όπως έχει να πρόσβαση στο Ηράκλειο και η Βιάνο και το Μινώα και τα Χανιά και το Ρέθινο. Είναι τα ίδια προγράμματα. Δεν έχουμε, είναι ανταγωνιστικά τα προγράμματα. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα. Κάποια στιγμή, όταν ξεκίνησε το 2011 ο Καλλικράτης, εδώ ο Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης μας, είχε εκδώσει μία πρόσκληση για τους μικρούς δήμους, τα λεγόμενα, τα ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης υπαίθρου, τα ΟΣΑΠΗ τα λεγόμενα, που είχαμε. Πήραμε 3,5, 4, 5 εκατομμύρια κάθε δήμος. Ήταν δηλαδή ένα δικό μας χρηματοδοτικό εργαλείο που το αξιοποιήσαμε. Μετά είναι τα ΟΠΑΧ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία όμως είναι για έργα των 800.000, των 1,5 εκατομμύριων. Δεν είναι παραπάνω. Μικρή συμβέλη. Άρα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και σε εμάς. Όπως είναι τα ΒΑΑ, ας πούμε, που βγαίνουν για το Ηράκλειο, τα Χανιά. Βιώσιμη αστικής αναζωογόνησης. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και στις περιοχές της υπαίθρου. Να υπάρχει δηλαδή μια προσβασιμότητα. Δεν ξέρω αν θα είναι, αν το ονομάσουμε από εθνικούς πόρους, αν είναι από πρόγραμμα τύπου Αντώνης Τρίτσης ή αν είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα. Πάντως θεωρώ ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα και να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τις υποδομές μας και να κρατήσουμε τους πολίτες μας, τον κόσμο, τους εργαζόμενους, τους αγρότες μας στις περιοχές. Στο μέτωπο της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριπμάτων, εγώ τα βάζω μαζί. Εσείς θα εξυπηρετήσετε από τη νέα μονάδα που θα δρομολογηθεί στη Χερσόνησο? Είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός, το οποίο έχει ενταχθεί, το ξέρουμε. Εμείς είχαμε έναν χώρο υγειονομικής αφής, ο οποίος έχει πλέον χωρεστεί, ένα κύτταρο το οποίο άμεσα πρέπει να αποκατασταθεί και να κλείσει. Δημιουργείται όμως και είναι ευτυχίες όπως ενημερώθηκα από τον ΕΣΔΑΚ ήδη. Εγκρίθηκε με 1.300.000 ευρώ ο σταθμός μεταφόρτωσης Βιάνου. Άρα, εμείς θα έχουμε τελικό αποδέχτη βάσει τον περιφερειακό σχεδιασμό τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στην Χερσόνησο. Την καινούργια που θα φτιαχτεί. Η οποία θα φτιαχτεί και εκεί θα μεταφέρουμε πλέον τα απόβλητα. Αυτά είναι εγκεκριμένα από τον περιφερειακό σχεδιασμό. Αναμένουμε όμως και θα πιέσουμε τις διαδικασίες τώρα να γίνει το συντομότερο ο σταθμός μεταφόρτωσης μαζί με τον Δράκτορα, με τα κοντέινερ συμπίεσης που θα μεταφέρουν τα απορρίμματα, τα στερεά απόβλητα. Και αυτό που για μας είναι ένα στόχος να δούμε και τη διαχείριση των γεωργικών αποβλήτων. Έχουμε γεωργικά υπολείμματα, ειδικά στην παραλιακή ζώνη, που πρέπει να δούμε τη διαχείρισή τους. Είναι ένα στόχος στο οποίο θα δούμε μια μελέτη τι μπορεί το τοπικό σχέδιο διαχείρισης προβλέπει την εγκατάσταση ενός τέτοιου σταθμού. Και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στην περιοχή. Έχουμε ειδικά τα γεωργικά απόβλητα από τις θερμοκηπιακές μονάδες. Είναι πάρα πολλά και πρέπει να τα διαχειριστούμε με ένα καλό έτσι, και σωστό τρόπο. Νιώθετε ότι έχετε ένα του παραπάνω, κύριε Μπαρητάκη, σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση, και το λέω την πρόσβαση ως προς την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας στην περιφέρεια Κρήτης, και αναφέρουμε φυσικά στην προηγούμενη θητεία σας, γιατί κακά τα ψέματα, κάποιες φορές η συνεργασία των δύο βαθμών της αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντική για να προχωρήσουν κάποια πράγματα για τους Δήμους. Ξέρετε ότι με τον Σταύρο τον Αναουτάκη, τον περιφερειάρχη μας, ο οποίος εκλέχθηκε με ένα πολύ υψηλό ποσοστό, έχω μια άριστη σχέση.
Έχει δείξει όμως ότι είναι κοντά σε όλους τους Δήμους και όπως, από όποιον του έχει ζητηθεί και όποτε του έχει ζητηθεί, είναι κοντά. Και σίγουρα, ξέροντας πώς λειτουργεί, ένας άνθρωπος ο οποίος όταν βλέπει δουλειά, όταν βλέπει προσπάθεια, είναι κοντά, είναι δίπλα. Και δεν έχει να κάνει ή οποιαδήποτε γνωριμία, έχει να κάνει από την αποτελεσματικότητα, διότι τον ενδιαφέρει να έχουμε απορρόφηση στην Κρήτη. Να έχουμε, μπορείτε να χτυπήσετε πιο εύκολα την πόρτα, ας πούμε, κύριε Μπαρινάκη. Εννοείται, η πόρτα της περιφέρειας ήταν... Και γνωρίζει και ποιες πόρτες να χτυπήσει και υπηρεσιακά, κύριε Μπαρινάκη, δεν μόνο τα πολιτικά πρόσωπα. Όλα χρειάζονται και εδώ και πάνω. Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, η κεντρική κυβέρνηση είναι η Αθήνα, εκεί είναι το μεγάλο, ας το πούμε έτσι, πορτοφόλι, πρέπει να είμαστε εκεί. Εμείς με την κυβέρνηση, όποια και αν κυβέρνηση, δεν θα είμαστε κοντά, γιατί θεωρούμε ότι διεκδικούμε για τους πολίτες, γι' αυτό μας έχουν επιλέξει, γι' αυτό μας έχουν εκλέξει και θα έχουμε μια συνεργασία με όλους τους φορείς, και κυβερνητικά και τοπικά. Μάλιστα. Κύριε Μπαρινάκη, ξανά συγχαρητήρια λοιπόν για την επιστροφή σας στο Δήμο Βιάνου, για την τρίτη θητεία μετά από το διάστημα εκείνο στο οποίο βρεθήκατε στην περιφέρεια Κρήτης. Καλή δύναμη. Θα τη χρειαστούμε. Τα προβλήματα είναι πολλά. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.